Στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα διεθνούς πολιτικής. Καλημέρα, κυρία Πελώνη. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να σας πω την αλήθεια, παρακολουθώ αυτές όσο μπορώ από μακριά τις συζητήσεις που γίνονται σε διάφορα πάνελ. Είναι και πάρα πολλές άλλωστε. Και νομίζω ότι όπως πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά το δικό μας ενδιαφέρον ποιο είναι φέτος, ενώ το ελληνικό ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον. Το δικό μας ενδιαφέρον, κύριε Τσίμα, και θα το έβαζα, αν θέλετε, και σε αντίστοιξη με την ευρύτερη ατμόσφαιρα του φετινού φόρουμ του Νταβός, που με αφορμή, όπως αναφέρατε, τις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε σε όλο τον κόσμο, σε πολύ μεγάλες δημοκρατίες το 2024, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ευρωεκλογές, Ινδία, είναι πάρα πολλές χώρες, δισεκατομμύρια πολιτών που θα πάνε να ψηφίσουν το 2024. Θα έλεγα ότι για μας, σε αντίστοιξη, η Ελλάδα έκανε τις εκλογές το 2023, έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οικονομία ελληνική πηγαίνει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δυνατή η αντίστοιξη με το 2020, που ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ταβός, με τις επόμενες χρονιές και με φέτος. Η Ελλάδα είναι το θετικό παράδειγμα, και είναι ένα παράδειγμα σταθερότητας και αξιοπιστίας σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει όλα αυτά και που αντιμετωπίζει και πάρα πολλές γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι, το λέω γιατί συζητούνται και συζητήθηκαν πολύ τα γεωπολιτικά και όλες οι κρίσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή, το θέμα του παγκόσμιου νότου, εδώ σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν στον Ταβός. Και σε αυτό η Ελλάδα ξεπροβάλλει ως μια σταθερή χώρα, μία καλή, μία θετική έκπληξη μέσα σε αυτό το λίγο σκοτεινό τοπίο που, αν θέλετε, περιγράφεται, που εμείς δεν θέλουμε να το βλέπουμε σκοτεινό. Ναι, αλλά να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ναι, ωραίο. Μακάρι να είμαστε πιο αισιόδοξοι, αλλά το τοπίο μας αφορά έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, όπως και να πηγαίνουμε εμείς. Προφανώς. Το εθνές περιβάλλον μας επηρεάζει. Σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ανησυχία για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και για την ελληνική οικονομία ή να περιορίσει την αισιοδοξία μας ή μια επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που αν πάρει αυτή ιδιαίτερα στην Ερυθρά Θάλασσα ή μεταξύ Πακιστάν και Ιράν, μπορεί να επηρεάσει το διεθνές εμπόριο με τρόπο καταλυτικό, δηλαδή να θυμίζει μέρες πανδημίας. Κοιτάξτε, τοποθετήθηκε, κύριε Τσίμα, ο Πρωθυπουργός θες και στη μεγάλη συζήτηση που είχε με τον συντάκτη του Foreign Policy, τον κύριο Γκράουελ. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε γερά θεμέλια αυτή τη στιγμή. Προφανώς κανείς δεν είναι ανέγκυχτος από διεθνείς κρίσεις και προφανώς κανείς δεν θέλει ένα spillover, μια επέκταση της κρίσης στην περιοχή, είτε πολιτική είτε οικονομική. Αυτό είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι προσπάθειες που γίνονται με όλες τις χώρες και τις περιοχές και όλες οι συνομιλίες είναι σε αυτή την κατεύθυνση, να μην έχουμε διεύρυνση της κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες, και σε αυτό έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε πριν και για το ελληνικό ενδιαφέρον, σε ό,τι αφορά, όπως ξέρετε, τις συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο του φόρουμ, είναι συναντήσεις οικονομικού συνήθως ενδιαφέροντος, επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Είδα ότι συναντήθηκε με στελέχη των μεγάλων τεχνοκολοσσών, εν πάση περιπτώσει. Αφορά ενδεχόμενο επενδύσεων στην Ελλάδα. Αφορά συνέργειες και συνεργασίες. Υπήρξε και η σχετική ενημέρωση χτες. Και σε μεγάλα και συνέργειες και σε καθημερινά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα, κύριε Τσίμα, όπως μια συζήτηση με την Google για την πιθανότητα συνεργασίας για τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, που ήταν πολύ σημαντική, που αφορά τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών, κάτι που αφορά την κίνηση στην Αθήνα, και αφορά τη χρήση και των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, για το οποίο πολλή συζήτηση έγινε και γίνεται εδώ, και για τους κινδύνους, αλλά και προφανώς και για την πρακτική εφαρμογή της, που μπορεί να βοηθήσει στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Ωραία. Μέχρι πότε μένετε εκεί? Κάποιες συναντήσεις έχουμε ακόμα και ολοκληρώνεται το πρόγραμμά μας εδώ, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή, κυρία Πελώνη. Καλημέρα.